Δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία 30 από τα συνολικά 211 λεωφορεία αντιρρυπαντική τεχνολογία που προμηθεύτηκε ο ΑΣΑ για να εξυπηρετήσουν του πολίτε στην Ανατολική και τη Δυτική Αττική σε εξυντρατεί περιαστικέ γραμμέ. Η βούληση τη κυβέρνηση να επενδύσει στα μέσα μαζική μεταφορά είναι δεδομένη. Και τα καινούργια λεωφορεία, τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή του στου δρόμου τη Αθήνα, αποδεικνύουν ακριβώ αυτή τη βούληση, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ, στο Κοροπή. Ήδη 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία πραγματοποιούν δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας και 300 λεωφορεία φυσικού αερίου θα προσθεθούν ως το επόμενο καλοκαίρι. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 ο στόλος των λεωφορείων στην Αττική να αναβαθμιστεί με συνολικά 950 νέα λεωφορεία. Επιπλέον την Παρασκευή υπογράφηκε νέα σύμβαση για την προμήθεια 300 λεωφορείων σύγχρονη αντιρρηπαντική τεχνολογία, εκ των οποίων τα 100 θα παραδοθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο και θα δοθούν στην κυκλοφορία στις αρχές του 2025, οπότε θα παροδοθούν και τα υπόλοιπα 200. Επίσης, ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για τον νέο διαγωνισμό, που αφορά 700 καινούργια οχήματα, εκ των οποίων τα 200 είναι τρόλοι. Στη Θεσσαλονίκη, 110 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στου δρόμου τη πόλη, κάτι που σημαίνει ότι περίπου το 1 τρίτο του συνολικού στόλου των λεωφορείων τη πόλη έχει ήδη ανανεωθεί, ενώ μέχρι το τέλο του έτου θα δοθεί σε λειτουργία και το Μετρό Θεσσαλονίκη. Η βελτίωση τη καθημερινότητα των πολιτών σε όλου του τομεί αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο επενδύουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών.